αποκριθεί η Ελλάδα νικητή το 2015 ήταν η ευχή όλων όσοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και της ανταλλαγής ευχών για τον καινούριο χρόνο. Εμείς στο Επιμελητηρίο θέλουμε να ταινίζουμε και αυτή τη χρονιά, όπως άλλωστε κάθε χρονιά, αισιόδοξα, με προοπτική για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Το δικό του χαιρετισμό απίθυνε και ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος επανέλαβε για ακόμη μια φορά την αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η αξιολόγηση από την Τρόικα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια στο τραπέζι δωρεάν χρήματα, αλλά για να τα πάρουμε θα πρέπει να κλείσουμε την αξιολόγηση. Όποιος λέει ότι δεν θέλω να κλείσω την αξιολόγηση, είναι σαν να λέει δεν με ενδιαφέρει να πάρω τα χρήματα τα οποία ξοδεύει σε μια χρονιά το κράτος για όλη τη φαρμακευτική δαπάνη ή να μην πάρω τα 4/5 από αυτά που δίνω για τον ένφια. Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής και οι εξελίξεις που θα φέρει η επόμενη μέρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης. Μαζί με τις ευχές μας για υγεία, ευημερία, πρόοδο, προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες, θα ήθελα να ευχηθώ ταχεία έξοδο από την αστάθεια και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι πρόερες εκλογές. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και για το 2015 έχει αναλάβει να υλοποιήσει μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη ΗΠΑ.